Ω ένα αόρατο εχθρό που καραδοκεί καταπίνοντας κυρίω τι μικρέ επιχειρήσει, χαρακτηρίζει ο εμπορικό κόσμο του Ρεθύμνου το ηλεκτρονικό εμπόριο, που κυρίω από την περίοδο του εγκλισμού λόγω κορονοϊού και έπειτα έχει γίνει πιο ελκυστικό στου καταναλωτέ, εκτοξεύοντα τα ποσοστά του. Όχι μόνο θα είναι δύσκολο οικονομικά εξαιτία πολλών παραγόντων και αυτό που απαιτείται είναι να υπάρξει μια ισορροπία στην αγορά μεταξύ των e-shops και των φυσικών καταστημάτων, λέει η πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, ώστε η πίτα να μοιραστεί ισότιμα και παράλληλα να περιοριστούν και οι ηλεκτρονικέ απάτε σε βάρο του καταναλωτικού κοινού. Είναι ένα όρατο εχθρό. Ανοίγει ένα μαγαζί στο e-shop, έχει ένα e-shop και μπορεί να σε δει. Ο καθένα. Που βέβαια και ένα που e για να είναι έγκυρο, θα πρέπει να είναι σωστά στι παραδόσει του, να πουλάει το σωστό εμπόρευμα, να είναι πιστοποιημένο. Δεν είναι απλά ανοίγω ένα μαγαζί στο πουθενά, σε ένα, σε ένα πίνακα, σε μία οθόνη και θα πάω καλά. Οτιδήποτε δεν είναι ισορροπημένο δεν είναι σωστό. Η πρόσφατη δημόσια αναφορά του Προέδρου τη ΓΕΣΕΒΕ Γιώργου Καβαθά στο ρέθμινο για την απειλή 50.000 λουκέτων πανελλαδικά στη διάρκεια του χειμώνα, κάθε άλλο παρά φέρνει και στο επιχειρήν του ρεθύμνου, δεδομένου ότι η τοπική αγορά μετράει τη λουκέτα από την εποχή του lockdown, ενώ το χαρακτηριστικό τη παρούσα χρονική περίοδου είναι ότι αρκετέ επιχειρήσει είτε αλλάζουν χέρια είτε αλλάζουν χρήση. Ένα 6,5% των επιχειρήσεων, σε πραγματικά νούμερα περίπου 50.000 επιχειρήσει, εκφράζουν το φόβο για άμεσο λουκέτο. Ελπίζουμε να υπάρξουν άμεσα μέτρα την πλευρά τη πολιτεία, έτσι ώστε να μην χαθούν θέσει εργασία να μην χαθούν επιχειρήσει. Ανησυχία πάντοτε θα υπάρχει. Δεν είναι κάτι που μα αφήνει ανέπαφου. Πάντοτε, όταν κλείνει ένα μαγαζί, ε, υπάρχει μία απώλεια. Οπότε, αυτό από μόνο του είναι ένα, είναι ένα πρόβλημα. Το να μπαίνει σε μία αγορά και να βλέπει κλειστά καταστήματα είναι καταθλιπτικό. Για εμά, του εμπόρου, ε, είναι πολύ άσχημο να βλέπουμε κλειστό κατάστημα με λουκέτο. Σε γενικέ γραμμέ, ο εμπορικό κόσμο του Ρεθύμνου ποντάρει στην αναθέρμανση τη αγορά εν ώψη γιορτών, όμω και πάλι δεν μπορεί να παραβλέψει την ακρίβεια που καλά κρατεί και η οποία οδηγεί σε μαρασμό κυρίω στο γιανεμπόριο. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο προϊόν ε, το εμπόριο, που σημαίνει ότι αν ο πληθωρισμό είναι στα ύψη και πα στο σούπερ μάρκετ και καταναλώνει από το μισθό σου το 35%. Αυτό αφαιρείται Αμέσως, αμέσως όμως, από το να κατέβεις σε ένα μαγαζί και να ψωνίσεις κάτι που θα σου άλλαζε τη διάθεση. Η αγορά ε, και η πώληση είναι ψυχολογία.